Τουλάχιστον 25 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και 85 έχουν ως τώρα διασωθεί από ναυάγιο που σημειώθηκε σε διεθνή χωρικά ύδατα βόρεια της Λιβύης. Το πλεούμενο στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες άρχισε να μπάζει νερό και έπειτα από λίγο βυθίστηκε. Συνολικά επέβαιναν σε αυτό περίπου 150 άνθρωποι. Στις επιχειρήσεις διάσωσης παίρνουν μέρος ιταλικά στρατιωτικά πλοία και σκάφη της ακτοφυλακής με την στήριξη σκαφών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Σύμφωνα με ισπανική μη κυβερνητική οργάνωση, η επιχείρηση για παροχή πρώτων βοηθειών και διάσωσης καθυστέρησε υπερβολικά. Ως αποτέλεσμα, οι διασωθέντες περίμεναν επί ώρες μέσα στο παγωμένο νερό.